Με τη χρηματοδότηση της δημόσιας επιχείρησης δικτύων διανομής αερίου, πρόκειται να λυθεί ένα χρόνιο αίτημα του Δήμου Παγκαίου και αυτό αφορά την ανακατασκευή ενός δρόμου στο χωριό Δωμάτια. Ο συγκεκριμένος δρόμος, σύμφωνα με τον Αντιπεριφερειάρχη Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Χρήστο Γάκη, είναι χρόνια εγκατελειμμένος και δεν μπορούσε κανένας να περάσει. Οφείλω να ευχαριστήσω τόσο την ΔΕΔΑ, την Εταιρεία Φυσικού Αερίου, όσο και τον εργολάβο τον ΑΒΑΚΑ που έχει αναλάβει την κατασκευή του έργου εδώ, γιατί ανταποκρίθηκαν άμεσα σε ένα αίτημα που υπήρχε στην περιοχή του Παγκαίου, στο χωριό Δωμάτια ουσιαστικά, για να κατασκευαστεί ένας δρόμος ο οποίος συνδέει το χωριό με ένα εξοκλήσι της Αγίας Ζώνης που βρίσκεται εκεί. Ήταν ένας δρόμος μιας απόστασης περίπου 1,5-2 χιλιόμετρων, ο οποίος ήταν εγκατελειμμένος και δεν μπορούσε κανείς να έχει εύκολα πρόσβαση στο εκκλησάκι. Ανέλαβαν λοιπόν οι ίδιοι με δικές τους δαπάνες να κάνουν την αποκατάσταση εκεί του οδοστρώματος. Ήδη έχουν πάει τα υλικά στην περιοχή. Συνεννοούμε και με το Δήμο Παγκαίου, προκειμένου να διαθέσει κάποια μηχανήματα που θα χρειαστούν επιπλέον, ώστε να γίνει όσο το δυνατόν γρηγορότερη αποκατάσταση. Είναι ένα έργο το οποίο αναλάβανε στα πλαίσια της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης η ΔΕΔΑ με τον ΑΒΑΚΑ και νομίζω ότι είναι από αυτά που όλοι επιθυμούμε να γίνονται. Πιστεύω ότι όλοι πρέπει να πιέσουμε τις εταιρείες οι οποίες έχουν κάποιο όφελος από τη δική μας περιοχή να λειτουργούν ανταποδοτικά και να δίνουν κάποια ωφέλεια και στην τοπική κοινωνία. Στην συγκεκριμένη περίπτωση σας λέω ότι άμεσα σε ένα διάστημα εντός ενός μηνός περίπου και κάναν αυτοψία στο δρόμο και ανταποκρίθηκαν και έχουν στείλει άμεσα τα υλικά για την αποκατάσταση.